κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πάρα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ καλησπερίζουμε τον Πάνο τον Τσίφα από το press1.gr. Καλησπέρα. Συνδεόμαστε με τη Χαρά Λεμονή. Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα, είσαι καλά? Καλησπέρα, καλά. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ έκτακτη επικαιρότητα και ραγδαίες εξελίξεις από το δήμαρχε.gr, η Χαρά Λεμονή. Και τα νέα Αττικής. Πάμε γρήγορα να καλησπερίσουμε τη Σαυροτηλούρο στη φορά.gr και πάμε να ξεκινήσουμε με Δίκη Λιγνάδη να πούμε ότι υπάρχει επιτέλους δικαστική απόφαση. Ναι, η οποία δικαστική απόφαση τι λέει? Τον κρίνει ένοχο για 2 από τους 4 βιασμούς. Για τους άλλους 2 αυθόθηκε λόγω αμφιβολιών. Η πρόεδρος λοιπόν του δικαστηρίου, Παναγιώτα Γιούπη, ανακοίνωσε την ετοιμιγορία των δικαστών, οι οποίοι κατά πλειοψηφία κήρυξαν ένοχο τον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου για τις 2 από τις 4 πράξεις σεξουαλικής βίας που του αποδίδονται. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, ο Δημήτρης Λιγνάδης κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών με πλειοψηφία 5-2 για τον πρώτο από τους βιασμούς ανηλίκων που του αποδίδονται με χρόνο πράξης το 2011. Επίσης κρίθηκε ομόφωνα αθώος για το βιασμό το 2018 του ενήλικου, ο οποίος δεν προσήλθε στο δικαστήριο να καταθέσει. Τον κήρυξε ένοχο με πλειοψηφία 4-3 για πράξη βιασμού κατά ανηλίκου που φέρεται να τελέστηκε το 2015. Η μειοψηφία για την πράξη αυτή ήταν η πρόεδρος, ένας έναρχος και ένας δικαστής που είχαν την άποψη ότι πρέπει να κριθεί αθώος λόγω αμφιβολιών. Επίσης κρίθηκε ένοχος με πλειοψηφία 5-2 για βιασμό ανηλίκου το 2015, το οποίο φιλοξένησε στο σπίτι του. Μειοψηφία για την υπόθεση αυτή ήταν η πρόεδρος και ένας δικαστής, οι οποίοι επίσης θεώρησαν ότι πρέπει να κηρυχθεί αθώος λόγω αμφιβολιών. Να πούμε ότι συνεχίζεται η διαδικασία με την εισήγηση της υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικών και να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης συνελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου του 2021 μετά από καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλικές κακοποιήσεις και μερικές ημέρες αργότερα, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προφυλακιστέως. Ενώ η δίκη του είχε οριστεί για τις 11 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Δεν ξέρω αν θέλει να θυμίσουμε ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες πριν από 2 εβδομάδες στην απολογία του, αρνήθηκε όσα τους του καταλογίζονται στη δικογραφία, γιατί οποιαδήποτε πράξη βίας του χρεώνεται και τόνισε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική σχέση με ανήλικο. Η εκδοχή που από την πρώτη στιγμή της ποινικής υπόθεσης υποστηρίζει ο ηθοποιός είναι πως είναι κατασκευασμένη, καθώς όπως λέει έχει προκαλέσει αντιπαλότητες για τις επιλογές του στο Εθνικό Θέατρο, αλλά και για να πληγεί η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν, όπως μας είπες, και οι τρεις καταγγέλλοντες εκεί ξέσπασαν σε λυγμούς με την ανακοίνωση της απόφασης. Υπήρχε ιδιαίτερη φόρτιση. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η υπεράσπιση του Λιγνάδη αιτείται την αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ το απόγευμα αναμένεται η τελική ετοιμιγορία. Πάμε να δούμε τι είχε πει ένας από τους καταγγέλλοντες του Λιγνάδη, ο Αλή, και τι είχε εξιστορήσει. Να ακούσουμε.
Λέει, εμείς είμαστε φίλοι, μια μέρα θα γίνεις και εσύ πολύ γνωστός ηθοποιός, θα τα καταφέρεις όλα, όσο είμαι εγώ εδώ μη φοβάσαι τίποτα. Και σιγά σιγά άρχιζε να έβαλε τα χέρια του, πρέπει να είσαι open-minded, μου λέει, θες να γίνεις και ηθοποιός. Προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Εγώ ήμουν πολύ ντροπαλός. Σηκώθηκα και πετάχτηκα. Πριν σηκωθώ να πεταχτώ, αυτό που με έκανε να σηκωθώ να πεταχτώ είναι ότι αυτός ξεκουμπώθηκε. Μου είπε πότε θα ξαναβρεθούμε να μιλήσουμε για την καριέρα σου. Μετά από αυτό που σου είχε συμβεί την προηγούμενη φορά, δεν έκανες δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να μην μιλήσετε μόνο γι' αυτό? Το είχα ξεκαθαρίσει και το είχε καταλάβει. Αν είναι αυτός γκέι, εφόσον εμένα δεν με πειράζει, τότε ας είναι ό,τι θέλει. Δεν πίστευα ποτέ ότι κάποιος θα με πειράξει καθόλου σεξουαλικά. Δεν πίστευες δηλαδή ότι μπορούσε να κάνει κάτι το πίστευα, με το ζόρι? Δεν το πίστευα. Ήταν δηλαδή ένας τέτοιος άνθρωπος σε αυτή τη θέση. Τι ανάγκη έχει εμένα? Πόσοι θα τον ήθελαν? Και πήγα σπίτι του. Εκεί μου έδωσε ένα τσιγάρο να καπνίσω. Εγώ μετά από 2 τζούρες άρχισα να νιώθω πολύ περίεργα. Του είπα ότι δεν νιώθω καλά. Του είπα ότι δεν είμαι καλά και μου είπε ξάπλωνε. Και γύρισα εγώ στον καναπέ. Και τον κοίταζα. Και θυμάμαι ότι τον κοίταζα και αυτό ήταν από πάνω μου. Και αγδίθηκε, με πιέσε το κεφάλι και ήθελε να το βάλει στο στόμα μου. Που το έκανε. Επαναληπτικά. Και αυτό ήταν το τελευταίο που θυμάμαι. Λιποθύμησα μετά από αυτό. Όταν ξύπνησα, είχε ξεμερώσει. Και ήμουνα στον καναπέ, στη βεράντα. Και ήμουνα μισός γυμνός. Χωρίς παντελόνι, δεν θα μπορούσα να πω κάτι. Δεν μου βγαίνε. Και επί ένα χρόνο, από τα 17 στα 18, είχα τελείως διαλυθεί. Παίζει να τρώγα μισό ψωμί ολόκληρη την ημέρα. Από το πουθενά έτρεχε η μύτη μου αίματα. Έπεφταν τα μαλλιά μου. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Είναι συγκλονιστική. Η μαρτυρία, η οποία συγκεκριμένη μαρτυρία δόθηκε και στις αρχές, με κάθε λεπτομέρεια. Μέρος της δικογραφίας. Και για αυτή τη στιγμή έχουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Εγώ θέλω να μάθω τι θα κάνουν τα φιλαράκια του κυρίου Λιγνάδη, δημοσιογράφοι και παρουσιαστές και παρουσιάστριες, που προσπαθούσαν να τον ξεπλύνουν. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουνε. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Υπήρχε ολόκληρο οργανωμένο σύστημα. Ενορχιστρωμένο, ξεκάθαρα. Μηντιακό. Για να φτιάξουν το προφίλ του κυρίου εδώ. Να πούμε ότι ο Λιγνάδης άκουσε τη δικαστική απόφαση αμίλητος. Εγώ έχω να πω ένα μπράβο στους Έλληνες δικαστές που δεν επηρεάστηκαν από τις πιέσεις για την αθώωση του Λιγνάδη. Και δέχτηκαν πολλές πιέσεις για την αθώωση. Μένουμε εδώ. Φίλιππε, στο δικαστήριο να πούμε ότι είναι ο αδελφός του Δημήτρη Λιγνάδη, ο Γιάννης, η Ελένη Κούρκουλα, ενώ στον προθάλαμο βρίσκονται πολλοί πολίτες που ήθελαν να πληροφορηθούν την απόφαση, όπως και οι βουλευτές Σία Αναγνωστοπούλου, Κρήτων Αρσένης και Κλέων Γεωργιάδης. Μάλιστα. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει δικαστική απόφαση. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Το θέμα θα τώρα δούμε την ποινή. Μέχρι το απόγευμα θα έχει ξεκαθαρίσει και αυτό, Φίλιππε. Δηλαδή, τα ελαφρυντικά της ημέρας, μετά από τις αιτήσεις που κάνει η δικηγόρη του Λιγνάδη, αυτό θα έχουν βγει. Τι αντιλαμβανόμαστε με τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση που βλέπουν και με τη βούλα? Ότι όλα είναι σάπια, βρωμιά και σαπίλα. Βρωμιά και σαπίλα αποδεικνύεται. Παντού. Και θυμόμαστε
Όταν έσκιασε το σκάνδαλο Λιγνάδη, με τι στερισμούς κάποιες και κάποιοι εκπομπάρχες και πένες του διαδικτύου, διάσημοι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, προσπαθούσαν να το βγάλουν την ο Άγιος, χλεβάζοντας, όπως λέει ο Τζίφας, τα θύματα. Τα δύο θύματα που δικαιώθηκαν είχαν δεχτεί χλεβασμό. Είχαν δεχτεί το ότι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Αντί να αγκαλιάσουμε τα θύματα που αποδείχτηκαν ότι είναι θύματα, προσπαθούσαν να τα ξεφτυλίσουν μέσα ενημέρωσης. Γιατί παίζουν το παιχνίδι τους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παίζανε παιχνίδια. Όλοι στις πλάτες τους. Και δυστυχώς είδαμε το πόσο ισχυρούς φίλους είχε ο Λιγνάδης. Πολιτικούς, επιχειρηματίες, μίντια, δημοσιογράφους, πολλοί κόσμος. Να προστατεύσουν ποιον? Τον ένοχο δύο βιασμών. Τον ένοχο δύο παιδεδειγμένων βιασμών. Που καταδικάστηκε για δύο βιασμούς. Ένοχος. Ένοχος. Τι σαπίλα είναι αυτή? Τι βρωμιά είναι αυτή? Βρωμιά. Και κάνουν τον κόσμο να χειροκροτεί αυτούς. Κάνουν τον κόσμο να υποκλίνονται σε αυτούς. Αυτό δημιουργούν. Και τα μίντια, όλα τα κανάλια και όλο το σύστημα. Συμφέροντα. Περνάνε στην πρώτη γραμμή, κύριε Λιγνάδη, καθίστε. Ποιος κάθονταν? Ο βιαστής των δύο. Των δύο. Του βαράνε και προσοχή. Στον βιαστή, βιαστής είμαι. Με το λέω εγώ, το λέει το δικαστήριο. Τώρα μίλησε. Απόφαση δικαστηρίου. Είναι βιαστής ο κύριος Λιγνάδης. Μην πω τίποτα άλλο. Βιαστής είναι. Και με τη βούλα. Ήξεραν και δεν μιλούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ήξεραν και δεν μιλούσαν και έπαιρνε συνεχώς θέσεις ισχύς, καταξίωσης και θέσεις πρότυπου. Ποιος? Ο βιαστής. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε και τον Χρήστο. Ναι. Πάμε να ακούσουμε και τον Χρήστο, ένα από τα θύματα το οποίο είχαν καταγγείλει το Λιγνάδη. Το 1999, και όταν εγώ ήμουν 14 χρονών, είχα το συνήθειο να βλέπω ταινίες στο σινεμά. Εκεί με πλησίασε και μου κάνει, έλα μην τα συζητάμε εδώ πέρα στον δρόμο, δεν πάμε σπίτι μου να πιούμε ένα ουίσκι και να κάνουμε ένα τσιγάρο. Και λέω, τι ουίσκι και τσιγάρο? Του λέω, είμαι 14 χρονών, εγώ δεν πίνω ουίσκι, πίνω γάλα το πρωί. Στη λέξη γάλα άστραψε το μάτι του, αλλά άστραψε. Το 1999, και όταν εγώ ήμουν 14 χρονών, είχα το συνήθειο να βλέπω ταινίες στο σινεμά. Εκεί με πλησίασε και μου κάνει, έλα μην τα συζητάμε εδώ πέρα στον δρόμο, δεν πάμε σπίτι μου να πιούμε. Καλύτερο άντρα απέναντί μου, με στάτους, ο οποίος ήμουν ήδη μέσα στο σπίτι του, και όλη η συνθήκη και λάθος μου, δεν έπρεπε να ήμουν τόσο ευγενική απέναντί του, αλλά εκείνη τη στιγμή πάγωσα. Και ήξερα ότι εάν μιλήσω, δεν υπήρχε επιλογή να φύγω, δεν υπήρχε αυτή η επιλογή. Ήτανε τα θέματα τα οποία ερεύνησαν οι εισαγγελικές αρχές. Ήταν οι καταγγελίες που ερεύνησε η ελληνική δικαιοσύνη. Για τους δύο βιασμούς
κρίθηκε, ξαναλέμε, ένοχος. Και οι δύο φέρετε να τελέστηκαν το 15, έτσι. Ναι, το ίδιο έτος. Τι να πω. Τι να πω. Σαπίλα και ιδία. Από πάνω προς τα κάτω. Αυτό είναι το πιο λίγο. Και να ξαναπούμε ότι αθώθηκε λόγω αμφιβολιών έτσι. Για τους άλλους δύο. Για τους άλλους δύο. Καλά, ο ένας δεν εμφανίστηκε καθόλου. Για 2-17χρονα μιλάμε. Να. Το 2015 για 2-17χρονα. Ο κύριος πρότυπο. Κύριος ο κύριος πρότυπο που συνομιλούσε με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με το Φαγκαντέ της πολιτικής και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Αυτός είναι. Μέρος της ελληνικής. Και αθώος είναι για το βιασμό, λόγω αμφιβολίων πάντα, για το βιασμό ενός ανήλικου άνδρα και ενός 16χρονου. Ενός ενήλικου και ενός 16χρονου. Μάλιστα. Ελεύθερος λόγω αμφιβολιών. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας είπε όχι στα ελαφρυντικά. Όχι. Και ξαναλέω, μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Επιτέλους. 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 Μένουμε εδώ. Πάμε. Πάμε τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Μπορούμε να συνδεθούμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το. Τελείωσε ο Μητσοτάκης, παιδιά, το προλάβαμε. Ο Κυριάκος ήταν στη Βουλή, τι έλεγε εκεί. Είχαν τα νομοσχέδια για το Πανεπιστήμιο, υπήρξε ναι. Έτσι, είχαν εντάσει στη Βουλή, αλλά. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με Τσίπρα τότε. Α, ναι. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Να έρθει ο Τσίπρας. Λέει ο Μητσοτάκης να ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τη Νίκη Κεραμέως για τη χειδιότητα του Βερναδάκη. Ο Βερναδάκης, είναι αυτό πούμε, που έγινε, ναι, που έγινε χθες. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα tweet στο οποίο παρομοίαζε την Νίκη Κεραμέως, την Υπουργό Παιδείας, με τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Ότι στην ουσία δηλαδή αυτό που θέλει να πει ότι είναι σκοτώνει τα παιδιά μέσα από τις καινούργιες μεταρρυθμίσεις για την παιδεία. Βέβαια, τη ζήτησε συγγνώμη. Κατέπειτα πίσω, ήταν χοντρό. Το θέμα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είχε και την ομιλία του χθες στο Περιστέρι, δε, φυσικά δεν αναφέρθηκε στο γεγονός. Είδαμε κόσμο, είδαμε συνέχεια στο θέμα εδώ πέρα, ότι έχει εκνευριστεί ο Αλέξης. Γιατί είπα δημοσιεύματα και λέγανε, και ρωτάγανε, ο κόσμος λέει, πήγε σε συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα ή για την Τσαλιγοπούλου. Τσαλιγοπούλου. Για βάλτε λίγο ήχο, μπορώ να ακούσω λίγο ήχο εκεί. Βάλτε λίγο ήχο. Χαιρετάνε τον Αλέξη. Του δίνουν ένα μαραμένο γαρίχαλο, βλέπω ο κύριος. Τι να του δώσουνε τώρα, μαραμένο είναι, όχι μαραμένο. Αυτό έχει πεθάνει και δεν το ξέρει. Το γαρίφαλο. Το γαρίφαλο, για το γαρίφαλο λέμε. Η χαρά του Αλέξη λέει, για τόσο ήρθε ο κόσμος να με δει. Εμένα, σίγουρα. Ή την Τσελιγοπούλου μετά με τα δημοσιεύματα και νευρίασε όμως. Γιατί όταν υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα που λέει κάτι εδώ πέρα, τώρα τι γίνεται εδώ. Και αν ισχύει και αν το πιστέψουν και κάποιοι, αυτό μου κάνει κακό. Βέβαια. Και να πούμε κακό. Ότι εγώ έχω προσπαθήσει να βρω βιντεάκια με τη συναυλία της Τσελιγοπούλου και δεν είδα. Δεν μπορώ να εντοπίσω εύκολα. Αυτό εδώ πέρα το βίντεο το βρίσκεις πολύ εύκολα. Να. Το βίντεο με Τσελιγοπούλου να τραγουδάει και να τεποθεώνει ο κόσμος, δεν το είδα. Την έφαγε η μονταζίδα της Κομουνδούρου, φαίνεται. Και έκανε και βαρισίματες δηλώσεις. Τι είπε. Είπε ότι μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε στις επόμενες εκλογές. Ποιος το είπε αυτά. Ο Αλέξης, ο Τσίπρας. Πράβο το βάλε κάτι. Πότε δεν έχεις τι γίνει. Να σου πω, εσύ τι αμφισβητείς. Ξέρεις τι θα ρίξει ο πολίτης στην κάλπη. Αυτό έλειπε. Μπορεί να ξέρει κανείς. Γιατί το λες ειρωνικά. Πού ξέρεις τι θα γίνει. Κανείς δεν βάζει το δημοσκοπήσεων. Ούτε εγώ βάζω και βάζω πληρωμένες είναι οι μίσες. Να τα λέμε όλα, είπαμε εδώ πέρα. Έτσι. Και στημένες δημοσκοπήσεις δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τίποτα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Το θέμα θα είναι το καλύτερο για τον κόσμο. Εδώ έχουμε δει εκλογές να πανηγυρίζουν έξω από τη Ριγίλη ή ξαφνικά να τρώνε τον κόσμο. Άλλο, με το νερό. Αυτό ήταν άλλο. Τι άλλο. Αυτό κι αν ήταν. Αυτό κι αν ήταν. Πανηγύριζε ο κόσμος, ναι, νίκη της Δημοκρατίας και μετά λέει, είχε βγει το Πασόκ. Ναι, είχε βγει το Πασόκ. Πάντως,
Οι μισοί λένε ότι ήταν μια πετυχημένη συγκέντρωση. Εγώ τον βλέπω ανανεωμένο τον Αλέξη. Και οι άλλοι μισοί λένε ότι δεν ήταν αυτό που περιμένανε. Κυρία Χαράλεμονή. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Για να... Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή αυτό θυμίζει η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση. Καλά, άμα ήταν η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση αυτή με αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να κλαίει. Αυτό λέω. Τι μας λες τώρα. Είναι σαν να κάνει μια κεντρική προεκλογική συγκέντρωση που καμία σχέση δεν έχει με κάτι τέτοιο. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να δούμε πού θα πάει ο κόσμος. Και τι θα κάνει. Πάμε, κυρία Μητσοτάκη, παρακαλώ. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις προσδοκίες που προφανώς θα είχαν. Μάλιστα. Κάποια σχέση. Πάμε στον Πρωθυπουργό, λοιπόν. Πάμε στον Πρωθυπουργό. Από πού να το πιάσουμε. Ξεκίναμε το από κάπου το πρωί. Είχαμε το πρωί να πούμε. Θα πάμε μετά εκεί. Πάμε, λοιπόν. Ο Κυριάκος, λοιπόν, Μητσοτάκης, μίλησε το πρωί με τον Χατζη Νικολάου. Μετά, βέλε, πάμε εκεί. Α, από πού θες να το... Ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα, βρε τσίφα μου. Αλλιώς την είδησή μας, η βομβιστική επίθεση στο Real FM. Σε λίγο το έχουμε αυτό. Πάμε, σε παρακαλώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, λοιπόν, σήμερα αυτό που επικρατεί είναι, όπως καταλαβαίνεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επισιτιστική κρίση, αλλά και τα κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Όπως η παιδεία, όπως η παιδεία που είναι πολύ σημαντική, γιατί σήμερα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την παιδεία και έτσι ολοκληρώνεται, συμπληρώνεται το τόξο αλλαγών για το οποίο είχαμε, λέει, δεσμευτεί προεκλογικά με 8 νομοθετικές παρεμβάσεις. Έτσι ακριβώς. Μίλησε για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών που έχουν γίνει σε 120 πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Για την απόφαση να δώσουν προτεραιότητα στη δημόσια παιδεία. Επίσης είπε ότι σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Επιμένει να το λέει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή πρόσβαση σε γνώση και κατάρτιση για όλα τα Ελληνόπουλα και να χτίζουν με τη δική τους αξία το μέλλον τους. Ισότητα, η οποία δεν είναι εξίσωση προς τα κάτω, αλλά ίδιες δυνατότητες στους ίδιους ανθρώπους με τις ίδιες φιλοδοξίες. Νοιάζομαι για τους νέους, είπε. Οι ψεύτικες υποσχέσεις κατασκεύαζαν ψεύτικες ζωές, ανέφερε μεταξύ άλλων. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως επίσης αυτό το οποίο είχε, ήταν η ατάκα αυτή φοβερή, που είπε ότι είναι εκτσογλανισμός της δημόσιας ζωής, οι αφιλειότητες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βερναδάκη. Και λέει ο Μητσοτάκης, θα ζητήσει ο Τσίπρας συγγνώμη. Ναι. Πράγμα να δούμε. Δεν έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή. Περιμένουμε να δούμε. Έτσι, τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα να δούμε. Σε πάρα πολύ λίγο είχαμε βομβιστική επίθεση, από ό,τι φαίνεται, με γκαζάκια στο Real FM του Νίκου Χατζηνικολάου, εκεί που στεγάζονται και ο Real FM και η Real News και όλος ο όμιλος του Νίκου Χατζηνικολάου και του Ανδρέα Κουρή. Έτσι, θα δούμε σε πολύ λίγο, αν έχουμε εικόνα, να δούμε μερικές εικόνες από αυτή τη φωτιά η οποία ξέσπασε. Βρεθήκαν γκαζάκια στο χώρο. Το πάρουμε από την αρχή. Πήγανε να το κάψουν ολοσχερώς τον όμιλο του Νίκου Χατζηνικολάου για να σταματήσει να ακούγεται, όπως καταγγέλουν οι ίδιοι, η φωνή του Real FM, αλλά και να σταματήσει η έκδοση της εφημερίδας. Ναι, θα τα δούμε. Φίλε, πάρα πολύ. Θα τα δούμε, λέω, κύριε Τζίφα μου, σε λίγο. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Έχουμε μια επικοινωνία. Σε πολύ λίγο, λοιπόν. Πάμε να δώσουμε. Πάμε να δώσουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα σήμερα. Πάμε, κυρία Λούρου μου. Πάμε να δώσουμε το κλιματιστικό. Πάμε λοιπόν στο κλιματιστικό Ιωνιστής. Να πούμε τέλος στη ζέστη, το 218-218-94-00. Μόνο με 29,90 τελική τιμή, φυσικά δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Και να πούμε ότι είναι ένα κλιματιστικό το οποίο θα το έχουμε πάντα μαζί μας. Και όχι μόνο θα μας δροσίζει, αλλά θα καθαρίζει και την ατμόσφαιρα. Και θα έχουμε ένα δροσερό, αλλά και καθαρό αέρα. Παίρνει λοιπόν το ζεστό και βρώμικο αέρα, τον φιλτράρει και τον βγάζει έξω δροσερό, αλλά και καθαρό. Ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του προσωπικό κλιματιστικό Ιωνιστή. Όπου και να πηγαίνουμε, θα το έχουμε μαζί μας. Με λίγο νεράκι, κατευθείαν λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι θα μας έρθει υπέρογκος ο λογαριασμός και φουσκωμένος ο λογαριασμός του ρεύματος, γιατί καταναλώνει ελάχιστο ρεύμα.
Πάμε στην κουζίνα να μαγειρέψουμε. Έχουμε μαζί μας το κλιματιστικό ιονιστής για να μην ζεσθενόμαστε. Το ίδιο ισχύει και όταν πάμε να κάνουμε τη γυμναστική μας και όταν βγούμε στη βεράντα και για το μακιγιάζ μας. Δεν θα έχουμε πλέον κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα πούμε τέλος της ζέστης στο 218-218-94-00, 29,90 όπως είπαμε τελική τιμή, για να έχει ο καθένας το προσωπικό του κλιματιστικό. Πάμε λοιπόν στο 218-218-94-00, μόνο με 29,90 τελική τιμή, τέλος της ζέστης. Έρχεται από το εξωτερικό λάβα. Δεν θα μπορούμε να σταθούμε πουθενά για τέτοια ζέστη. Πάμε να προλάβουμε τα τελευταία κομμάτια. Τελευταία κομμάτια για το νούμερο ένα κλιματιστικό ιονιστή που δροσίζει, υγραίνει, καθαρίζει, είναι το ατομικό σας κλιματιστικό. Είναι το προσωπικό σας κλιματιστικό. Το έχετε δίπλα σας και σας έχει τη δροσιά του. Παίρνει το βρώμικο ζεστό αέρα, τον καθαρίζει και τον κάνει ένα δροσερό παγωμένο αέρα που θέλουμε όλοι μας για να έχουμε τη δροσιά μας. Και δωρεάν τα έξω αποστολής και αν καλέσετε τώρα. Και δώρο έκπληξη φυσικά. 2-18-2-18-94-00, 29-90 και δώρο έκπληξη και το κλιματιστικό ιονιστής για να πείτε τέλος στη ζέστη αλλά και να έχετε και μια καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι σας. Και δώρο έκπληξη τώρα, 2-18-2-18-94-00, μόνο με 29-90 τώρα, τελική τιμή, προλάβετε τα τελευταία κομμάτια. Πάμε τώρα να δούμε τι συνέβη στο ραδιοφωνικό σταθμό του Νίκου Χατζηνικολάου. Real FM, Real News, όλος ο όμιλος κινδύνευσε με μία καταστροφή. Εμπρισμός στις εγκαταστάσεις, από αεραγωγό εξαπλώθηκε φωτιά, σημειώθηκαν εκρήξεις, βρέθηκαν γκαζάκια και σε ακούμε τώρα πάνω τζίφα. Πραγματικά είπε στα πιο... Νικόλα μιλάει από μόνη της. Ακριβώς μιλάει από μόνη της. Θα σταθώ από το λόγο σου ότι μέσω ενός αεραγωγού φαίνεται να έγινε το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς. Βρέθηκαν πράγματι από τα ΤΕΜ της Ελλάς, από το ειδικό κλιμάκιο δηλαδή, βρέθηκαν στο ισόγειο 4 γκαζάκια ενωμένα με μονωτική ταινία. Ωστόσο δεν ήταν αυτά λέει, που προκάλεσαν τη ζημιά. Είχαν μπει και στον τρίτο όροφο που στεγάζεται άλλη εταιρεία. Να πούμε ότι στο ισόγειο δεν υπάρχει ουδής. Στον πρώτο και στο δεύτερο είναι ο Real Group, δηλαδή το ραδιόφωνο του Real, όπως επίσης και η εφημερίδα Real News, όπου εκείνη την ώρα, 3 η ώρα τα ξημερώματα, βρίσκονταν μέσα η χολύπτρια, η οποία μάλιστα μέσω του κλιμακοστασίου βγήκε σώα και ασφαλής, απεγκλωβίστηκε από το κτίριο από τους 16 άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είχαν φτάσει εκεί με 3 οχήματα. Τώρα, βλέπουν εμπρισμό και γιατί. Να τα γκαζάκια. Τα γκαζάκια είναι πολλά. Ακούστηκαν πάρα πολλές εκρήξεις. 3 εκρήξεις ακούστηκαν σύμφωνα τόσο με τον κύριο Χατζηνικολάου όσο και με τον Μάνο Νιφλή, τον αρχισυντάκτη, διευθυντή των μέσων του. Κάτι που όπως καταλαβαίνεις το θεωρούν πάρα πολύ ύποπτο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάλι λέει φωτιά στον αναμεταδότη με αποτέλεσμα να πέσει και το σήμα του σταθμού για κάποιες ώρες. Κάποιοι προσπαθούν στις αρχές ίσως να τα συνδέσουν ή σε μια προσπάθεια να τα απομονώσουν. Πάμε να ακούσουμε τον Μάνο τον Ιφλή, όπου πραγματικά λέει το τι ακριβώς συνέβη. Λέει αυτό που συμβαίνει, ειδικά όταν καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για μια ιστορία ενός βραχυκλώματος ή μια τυχαία πυρκαγιά, όταν από τις πρώτες εικόνες, από το πρώτο λεπτό μπορείς να καταλάβεις, ειδικά όταν έχεις κάνει το ρεπορτάζ, ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπινο χέρι, μιλάμε για παρέμβαση. Δεν είμαι πυροσβέστης, δεν είμαι αστυνομικός, όμως είναι πράγματα που όλοι από την εμπειρία μας, συνάδελφοι, μπορούμε να καταλάβουμε. Μιλάμε για 3 εκρήξεις, οι οποίες συνέβησαν στον όροφο πάνω από τον Real FM. Είναι επάνω ο τρίτος όροφος όπου ήδη έχετε δει που κάει και όλος καιρός. Από κάτω ακριβώς είναι ο Real FM και από κάτω είναι η Real News. Και η φωτιά ξεκίνησε από πάνω. Η χολύπτρια που είχε βάρδια εκείνη την ώρα, η Κατερίνα Βουτσάκ, που είναι ευτυχώς καλά στην υγεία της, ανέφερε ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Είναι πολύ βασικό, ουσιώδες. Η οποία και εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε, συνάδελφος Μάνο, έπρεπε να βρει τρόπο να φύγει και από το κτίριο, έτσι. Για πολύ καλή μας τύχη επενέβη πολύ γρήγορα η πυροσβεστική.
την απεγκλώβησαν αμέσως, με συγχωρείτε, πριν τα χειρότερα, γιατί επικοινώνησε με όλους μας, εννοώ και με τις αρχές, mm-hmm. η Κατερίνα, όταν ξεκίνησαν οι καπνοί να πνίγουν όλο το χώρο και πήγαινε προς εξόδους διαφυγής. Ωστόσο, παρανέβησαν πολύ γρήγορα οι πυροσβέστες και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και έτσι είναι πολύ καλά στην υγεία της. Τώρα να πω ότι δεν ξέρω πραγματικά τι είναι αυτό που προκάλεσε την πυρκαγιά ή ποιος είναι αυτός που προκάλεσε την πυρκαγιά. Ωστόσο, για μένα τουλάχιστον, είναι ξεκάθαρο από αυτό που βλέπω ότι δεν μιλάμε για κάτι τυχαίο, δεν μιλάμε για ένα βραχύκλωμα, δεν μιλάμε για κάτι που απλά συνέβη. Έτσι, μιλάμε για εμπρισμό. Σε αυτές δεν τις βγάζω περιπτώσεις, πόρισμα, λέω αυτό που βλέπω. Μάνο, ο στόχος είναι ένας, δηλαδή δεν μπορεί να πάει το μυαλό μας αλλού, το να φημωθεί ο τύπος, οι συνάδελφοι, τα ρεπορτάζ που γίνονται και από τη Real στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα σε καμία από τις περιπτώσεις και φαντάζομαι δεν θα γίνει και αυτή πρόκειται τη φορά. Όχι. Είναι όλοι εργαζόμενοι εδώ, Μαρία. Όπως είπες και εσύ, έχετε ζήσει όλοι οι συνάδελφοι εκεί. Είμαστε εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Το πρόγραμμα καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες για να συνεχιστεί κανονικά, να βγει κανονικά, να ακουστούν όλες όπως γίνεται κάθε μέρα, να ακουστούν όλες οι απόψεις. Και το θέμα είναι να μην φημωθεί ο τύπος. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Από ό,τι οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν δύο ότι ήταν οι δράστες της επίθεσης. Μάλιστα φορούσαν γάντια και κουκούλες. Έχουν καταγραφεί από κάμερες, αλλά θεωρείται δύσκολο το έργο των αρχών, καθώς είχαν καλυμμένα όλα τα χαρακτηριστικά τους και δεν αφήσαν φυσικά δακτυλικά αποτυπώματα. Να πούμε επίσης ότι για την ηχολήπτρια που ήταν μέσα στο κτίριο, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα όμως με τους γιατρούς, δεν διατρέχει κανένα πρόβλημα υγεία. Άρα, δύο φαίνονται να είναι οι δράστες της επίθεσης στα γραφεία της εφημερίδας Real, του Real FM και γενικότερα του Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου και του Ανδρέα Κουρή. Πάμε τώρα, πάμε να δούμε γιατί είχαμε επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι, είχαν πραγματικά επικοινωνία οι δυο τους. Αμέσως τηλεφώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου με το που συνέβη το περιστατικό, προκειμένου να του πει ότι φυσικά θα είναι δίπλα στον κύριο Χατζηνικολάου, λέγοντας κάθε απόπειρα τρομοκράτησης δημοσιογραφικών φωνών πέφτει στο κενό. Κάθε στοχοποίηση δημοσιογράφων είναι απολύτως καταδικαστέα. Αυτά ήταν τα λόγια του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με την εμπριστική ενδυνάμει επίθεση που έγινε στα γραφεία της Media της Real Group του κ. Χατζηνικολάου. Να πούμε ότι υπάρχει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος αναφέρθηκε όπως και όλη η πολιτική αρχηγή, όλος ο πολιτικός κόσμος, όλος ο πολιτικός κόσμος της Μίνι Ράλη, καταδικάζει τον εμπρισμό στα κεντρικά γραφεία της Real Group. Να ακούσουμε τον Υπουργό και αμέσως μετά τα υπόλοιπα σχόλια. Συγκεντρώνει την καταδίκη της κυβέρνησης του συνόλου του πολιτικού κόσμου. Ήρθα εδώ για να εκφράσω τη συμπαράστασή μου της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους εργαζόμενους στο Real. Η συντεταγμένη πολιτεία, η κυβέρνηση, βρίσκεται σε διαρκές και ανοιχτό μέτωπο με τους μπαχαλάκηδες, με τις δυνάμεις του περιθωρίου, που επιχειρούν σε διάφορα μέτωπα, σε διάφορα πεδία, να επιβάλλουν το σκοταδισμό που έχουν στο κεφάλι τους στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική δημοκρατία. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό, είτε πρόκειται για τα πανεπιστήμια, είτε πρόκειται για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό βίο των λειτουργών του τύπου ή των πολιτικών προσώπων. Η σημερινή επίθεση είναι άλλος ένας κρίκος μιας αλυσίδας με επιθέσεις σε δημοσιογράφους, σε σπίτια στελεχών της κυβέρνησης, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πολιτικό προσωπικό. Η συντεταγμένη πολιτεία θα κάνει τη δουλειά της και θα οδηγηθούν απέναντι στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που επιχειρούν να μας τραβήξουν προς τα κάτω, επιχειρούν το σκοταδισμό και την τρικυμία που τους χαρακτηρίζει, να τον επιβάλλουν στην ελληνική δημόσια ζωή. Η δημοκρατία μας, η ποιότητα της δημοκρατίας, η ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός είναι πλήρως θωρακισμένες και δεν θα επιτρέψει σε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους να επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες ή τις δικές τους μύχες σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, γιατί είχαμε και δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, ο οποίος έγραψε ότι η εμπριστική επίθεση στον Real FM, ακόμα μια επίθεση στην ελευθερία του τύπου και της ενημέρωσης.
Η πολιτεία οφείλει άμεσα να φέρει τους δράστες στη δικαιοσύνη. Αυτά έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με την επίθεση, Φίλιππε. Όπως και επίσης όλοι οι βουλευτές, υπουργοί, βεβαίως, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος καταδικάζει τέτοιες ενέργειες βίας, τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες που στόχο έχουν τη φήμωση των μέσων ενημέρωσης. Έχουμε από τον κύριο Μάντζο του Κινάλ, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο Δένδια, να πούμε ότι πριν από λίγο βρέθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, και ο βουλευτής της Δημοκρατίας Πύλιος Λιβανός, όπου πήγαν και είδαν τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν, αλλά και να μιλήσουν εκεί με τους εργαζόμενους. Ξαναλέμε, είναι ντροπή για τη δημοκρατία. Μέχρι το κόκαλο καταδικάστεο. Καταρχήν θα μπορούσαμε να είχαμε θρηνήσει ανθρώπινη ζωή, εάν αυτή η χολήπτρια απλά φορούσε ακουστικά, είχε αφαιρεθεί, κοιμότανε ή οτιδήποτε άλλο από τους καπνούς, θα λιποθυμούσε και θα έμενε... Έχουμε ανακοίνωση και του ΚΚΕ, το οποίο λέει είναι πράξη αποτρόπαια και απολύτως καταδικαστέα. Η ελληνική λύση εσχρή και άναυρη τρομοκρατική ενέργεια επίθεση στα γραφεία του Real FM. Ο κύριος Κακλαμάνης, η Βουλή καταδικάζει την τρομοκρατική ενέργεια στο Real Group. Μάλιστα. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής, έχω δει πάρα πολλούς υπουργούς, δεν έχω δει ακόμα του κυρίου Ανδρουλάκη κάτι. Ναι, από το Πασόκ Κινάλ, ο Δημήτρης ο Μάντζος. Και ο Άμερος ο Λοβέρδος, εγώ άλλο λέω. Μόνο έχει κάνει εντύπωση. Και ο Λοβέρδος. Ενώ τα άλλα κόμματα δεν έχει βγάλει ακόμα κάτι. Ναι. Καθυστερούν λίγο, με χρονοκαθυστέρηση. Πάμε γρήγορα μας τώρα να συνδεθούμε με το κορίτσι Φωτιά, με το κορίτσι που μας δίνει δώρα υγείας. Η δώρα λοιπόν εδώ, να μας δώσει δώρα υγείας για να μας προστατεύσει και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Έτσι ακριβώς, από φωτιά σε φωτιά, Φίλιππε. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ από τα στούντιο της TV Forum, 211.600 είναι ο αριθμός. Σημειώστε το γιατί πρέπει να το θυμάστε. Εδώ λοιπόν είναι το Golden Reaction Collagen, το οποίο βέβαια μας δίνει ενέργεια, μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε τώρα το καλοκαίρι και σίγουρα νομίζω είναι αυτό που χρειαζόμαστε και για όλα. Και για τις αρθρώσεις μας, για τις μυϊκές μας ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι το συγκεκριμένο προϊόν, το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής δεν είναι ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο κάνει μεμονωμένα κάτι. Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής, τα οποία, για παράδειγμα, είναι μόνο βιταμίνη, μόνο κάτι. Το συγκεκριμένο έχει μία φόρμουλα γεμάτη από βιταμίνες, στοιχεία, πρωτεΐνες, όλα αυτά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Και βέβαια, έχει και ένα βασικό συστατικό που είναι η κουρκουμίνη, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει όλη τη φόρμουλα αυτή, η οποία μας δίνει την ενέργεια και όχι μόνο, και την άμυνα, αν θέλετε, του οργανισμού, την οποία θα πρέπει να την έχουμε απαραίτητα. Και είναι κάτι το οποίο χτίζουμε τώρα που είναι καλοκαίρι, και βεβαίως προετοιμαζόμαστε έτσι κάπως για το χειμώνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για κολαγόνο βέβαια, αλλά όχι μόνο για κολαγόνο, σε καμία περίπτωση. Κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλεγμα βιταμινών Β. Όλες οι βιταμίνες Β που χρειάζονται ο οργανισμός μας και ο οργανισμός μας δεν μπορεί να τις παράξει. Είναι απίστευτα καταπληκτικό το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5, Β6, η βιταμίνη C, που είναι επίσης πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό σε καθημερινή βάση, αλλά και το μαγνήσιο για να μπορέσουμε να κάνουμε έναν ωραίο ύπνο, το συνένζυμο Q10, το MSM, όλα αυτά μαζί συμπληρώνουν μία εκπληκτική φόρμουλα μαζί και με την κουρκουμίνη. Τώρα λοιπόν στο 211.600 τηλεφωνείτε από όλη την Ελλάδα, καταρχάς να πω ότι δεν πληρώνεται έξοδο αποστολής, ούτε πληρώνετε το τηλέφωνο, εννοείται, είναι σαν να παίρνετε σταθερό στον τόπο σας, εκεί που είστε. Από όπου κι αν είστε, εκτός Αθηνών, 211.600 δεν χρεώνεστε ούτε για το τηλεφώνημα, αλλά ούτε και για τα έξοδα αποστολής. Είναι 39 τα ευρώ αυτά που θα δώσετε. Να πούμε ότι δεν έχει ζάχαρη μέσα, έτσι ώστε άφοβα μπορούμε να το καταναλώνουμε. Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι δεν καταναλώνουν ζάχαρη για πολλούς λόγους, είτε για λόγους υγείας, είτε για τους δικούς τους ιδεολογικούς λόγους. Επίσης να πούμε ότι θα πάρετε μαζί με τα δύο Golden Reaction Collagen που βλέπετε εδώ,
θα πάρετε και επίσης 100 σπιρουλίνες εντελώς δωρεάν. Τη βλέπετε την προσφορά εδώ από κάτω ακριβώς, στο 211-1600, αν τηλεφωνήσετε τώρα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η σπιρουλίνα με τη χλωρέλα είναι ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο παίρνετε εντελώς δωρεάν. 100 οι σπιρουλίνες που θα παραλάβετε, μία κάψουλα την ημέρα, άντε δύο, για εσάς που πραγματικά θα πιείτε και το κολαγόνο, που θα κάνετε αυτό το πάντρεμα. Να πούμε ότι ό,τι κάνει το ένα συμπλήρωμα διατροφής, δεν το κάνει το άλλο. Και όλα αυτά και τα δύο μαζί δηλαδή συμπληρώνουν μία εξαιρετική φόρμουλα και βεβαίως μας βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά. Όπως το Golden Reaction Collagen μας βοηθάει στην καθημερινή ενέργεια που θα έχουμε και στην τόνωση του οργανισμού, στις αρθρώσεις, στο να είναι ένα καλό λιπατικό για τις αρθρώσεις μας που είναι πολύ σημαντικό, στις μυϊκές μας ομάδες να μην πάθαινουμε κράμπες που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και, και στον ύπνο όπου πρέπει να έχουμε έναν βαθύ και καλό ύπνο, το διάστημα που θα πρέπει να κοιμηθούμε για να έχουμε ενέργεια την υπόλοιπη μέρα την επόμενη. Και πολύ βασικό να πούμε επίσης ότι η σπιρουλίνα μπορεί να μας κάνει την ανανέωση και στο αίμα που χρειαζόμαστε, αλλά τα χρονικά διαστήματα βεβαίως και την αποτοξίνωση που χρειαζόμαστε, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και όλα αυτά μαζί με μόνο 39 ευρώ. Δηλαδή, τι να πω, είναι γεγονός ότι θα έχετε δύο ολόκληρους τουλάχιστον μήνες υγείας. Το κάθε ένα μπουκάλι, να ξέρετε, περιέχει 500 ml, είναι υγρό πόσιμο κολαγόνο αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο είναι από απολυπισμένο δέρμα ψαριού, δεν καταλαβαίνετε γεύση ψαριού σε καμία περίπτωση, έχει μια υπέροχη γεύση ροδάκινο και ενώ δεν έχει ζάχαρη, δεν το καταλαβαίνεις, είναι σαν να πίνεις κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι παχύρευστο, το αραιώνουμε με λίγο νεράκι, είτε το πίνουμε σαν σφινάκι, πίνετε ευχάριστα έτσι κι αλλιώς. 211-1600, αν θέλετε και εσείς να το δοκιμάσετε, να δείτε δηλαδή τι κάνει, εν πάση περιπτώσει, στον οργανισμό σας. Γιατί να ξέρετε ότι είναι διαφορετικό σε κάθε οργανισμό. Δηλαδή, άλλο κάνει στην κόρη, άλλο κάνει στη μάνα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Εάν η μάνα, η γιαγιά, η θεία έχει κάποιο πρόβλημα με τις αρθρώσεις, πονάει, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανεβεί τις σκάλες, να το δοκιμάσει και θα δει. Βλέπετε διαφορά άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο 211-1600 τηλεφωνείτε τώρα και τώρα παίρνετε την προσφορά αυτή την εκπληκτική, τώρα που είναι καλοκαίρι. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι η κατάλληλη περίοδος για να χτίσουμε την άμυνα του νοσοποιητικού μας και για το χειμώνα, οπότε δεν χάνουμε χρόνο, τηλεφωνούμε τώρα. Τηλεφωνείτε και παίρνετε ζωή, παίρνετε υγεία, παίρνετε ενέργεια, παίρνετε ευεξία που χρειάζεστε σίγουρα και χρειαζόμαστε για να έχουμε σωστή άμυνα και για το χειμώνα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Πίνουμε το κολαγόνο, το οποίο βέβαια το κολαγόνο, κοιτάξτε, επειδή είναι η βασική πρωτεΐνη του ανθρώπινου σώματος, είναι κάτι το οποίο σαν συστατικό υπάρχει στον οργανισμό μας, πολλές φορές όμως όσο περνάνε τα χρόνια δεν υπάρχει σε επαρκή ποσότητα, οπότε χρειαζόμαστε ένα κίνητρο να δώσουμε στον οργανισμό μας για να μπορέσει να παράξει την κατάλληλη ποσότητα του κολαγόνου, που είναι πάρα πολύ βασικό, οπότε βλέπετε διαφορά άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το κολαγόνο και το υαλουρονικό είναι το κατάλληλο λιπαντικό για τις αρθρώσεις μας και βεβαίως σε οτιδήποτε υπάρχει στο σώμα μας μέσα, σε υγρό στοιχείο, υπάρχει το κολαγόνο και το υαλουρονικό, που είναι βασικό. Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Πάμε τώρα, κύριε και κύριοι, να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε ζητήματα με κορονοϊό. Αυξάνονται οι εισαγωγές. Σε εφαρμογή, λέει ο Πλεύρης, το σχέδιο κλιμάκωσης κλινών με 500 νέες κλίνες. Ναι, Φιλίππε, ναι, 500 νέες κλίνες. Αν σκεφτείς ότι τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι επιστήμονες τις τελευταίες μέρες είναι όχι απλά ανησυχητικά, εδώ μιλάμε ότι έχουμε ρεκόρ καταρχήν τετραμήνου σε εισαγωγές στα νοσοκομεία. Φτάσανε τις 447 εχθές. Εβδομάδα 4 με 10 του μηνός Ιουλίου είχαμε σύνολο 145.766 νέα κρούσματα, δηλαδή 20.000 νέα κρούσματα τη μέρα. Από αυτά, 17% ήταν επαναμολύνσεις. Άνθρωποι που ήδη είχαν COVID. Πάντως μιλάμε αρκετά COVID. Εκατομμύρια πολίτες έχουν κολλήσει το τελευταίο διάστημα, που αυτό βέβαια δημιουργεί και μία τάση ανοσίας. Έτσι ακριβώς θα έλεγα εγώ. Το σημαντικό είναι επίσης, και κρατήστε το αυτό που λέει ο υπουργός, λέει, τα μέτρα έχουν ανασταλεί, έτσι, δεν έχουν καταργηθεί. Τι ήλθε να πει ο υπουργός, ακούσε το. Λέει. Τι ήθελε να πει, να έρχονται τα μέτρα ξανά. Ναι, μπορεί, δυο λαπί θέλουμε να τα ξαναδούμε. Για να ακούσουμε. Να
Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είμαστε προς την κορύφωση ενός κύματος που υπάρχει. Δηλαδή πλέον υπάρχει ακόμα αυξητική πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυξητική πορεία αρχίζει να σταθεροποιείται, άρα να κάνει το λεγόμενο πλατό και να περιμένουμε μετά τη μείωση. Αυτό το κύμα, το χαρακτηριστικό, το έντονο, όπως έγινε και σε όλες τις χώρες, είναι ότι βγάζει νοσηλές σε απλές κλίνες που δεν μεταφέρονται όμως σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι μας βοηθά να κάνουμε το σχεδιασμό μας υπό την έννοια ότι η μεγάλη πίεση είναι η ΜΕΘ. Στις απλές κλίνες έχουμε αύξηση, όπως λέτε, στο λεκανοπέδιο ειδικά, και ήδη ενεργοποιήθηκε ένα σχέδιο αύξησης κλινών που θα είναι γύρω στις κοντά στις 500 κλίνες, οι οποίες αυξάνονται, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό που είπατε, το Fleming. Θεωρούμε ότι με αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει θα καλύψουν την αύξηση που υπάρχει στις κλίνες στο λεκανοπέδιο. Στις άλλες υγειονομικές περιφέρειες φαίνεται να είναι ακόμα πιο ελεγχόμενη η κατάσταση, αλλά η δυναμική υπάρχει. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ πιέζεται, διότι πρέπει οι άνθρωποι να πάρουν τις άδειες, οι οποίες έχουν πάρει γιατί είναι οι θερινοί μήνες, οι γυναίκες και οι άνδρες που έχουν δώσει τη μάχη όλα αυτά τα δύο χρόνια. Αντίστοιχα, ο Ιούλιος είναι ένας μήνας που γίνονται πάρα πολλές επεμβατικές πράξεις, γιατί είναι πριν τις διακοπές του κόσμου. Οπότε ο Ιούλιος θα είναι πιεστικός. Κανείς δεν πηγαίνει στη λογική πάμε να νοσήσουμε. Του σχεδιασμού σας. Αλλά όταν πια, και αυτό το λένε και όλα, και το ECDC, όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, έχουμε μία τόσο μεγάλη μεταδοτικότητα, υποχρεωτικά μπαίνει στη λογική, όχι στη λογική Κίνας, μηδενικά κρούσματα. Στην αρχή όλοι θέλαμε μηδενικά κρούσματα. Όταν δεν είχαμε τα όπλα, ακολουθούσαμε πολιτική μηδενικών κρούσματων. Πια η λογική είναι ότι μπαίνω σε μια συνύπαρξη υποχρεωτικά με τον κορονοϊό, που σημαίνει τι. Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα που πρέπει να τηρούνται. Θέλουμε να φεύγουμε από τις υποχρεωτικότητες, να πηγαίνουμε δηλαδή πια σε μια κουλτούρα τήρησης μέτρων και πιο στοχευμένα στον κόσμο ο οποίος κινδυνεύει. Άλλες απαιτήσεις δηλαδή, ακόμα και στο κομμάτι της προστασίας, υπάρχει για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 60, έχουν συνόδα προβλήματα. Άλλες απαιτήσεις υπάρχει για τον νεαρό πληθυσμό. Όλοι λοιπόν τηρούμε μέτρα, αλλά πάμε πιο στοχευμένα. Λέτε, Υπουργέ, ότι θέλουμε να φεύγουμε από το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Γενικώς. Ναι. Και αυτό θέλουμε να το τηρήσουμε και το φθινόπωρο, να σας πω. Δηλαδή, ότι δεν θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, για παράδειγμα, από τον Οκτώβρη. Προσέχετε, γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, γι' αυτό το λόγο τα μέτρα όλα έχουν ανασταλεί και δεν έχουν καταργηθεί. Να γυρίσουμε σε μέτρα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Όμως η φιλοσοφία μας και η επιθυμία μας είναι τα μέτρα αυτά να παραμένουν σε επίπεδο σύστασης. Πότε, Υπουργέ, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε. Πότε θα είναι που θα χτυπήσει το κόκκινο καμπανάκι, τι θα πρέπει να δούμε, γιατί βλέπουμε τώρα, ας πούμε, ότι έχουμε 30, μπορεί να είναι και 90. Ακούστε, το καλοκαίρι, στο βαθμό που δεν πιέζονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας και στις απλές κλίνες υπάρχει ένας σχεδιασμός που μπορούμε να το καλύψουμε, δεν φαίνεται ότι θα χρειάζεται να πάμε σε μέτρα. Από το φθινόπωρο και μετά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αλλάζει και ο καιρός, θα δούμε σε τι κατάσταση είναι τότε και η πανδημία. Γιατί και η πανδημία είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και αναλόγως τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Και αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως, με το ποια θα είναι η εμβολιαστική πολιτική που θα ακολουθήσει η Ευρώπη από το Σεπτέμβριο. Έχουμε να περιμένουμε τι, Χαραλαμονή, ακούς εσύ? Εγώ ξέρω ότι τώρα υπάρχει και μια νέα μετάλλαξη. Λοιπόν, τα μέτρα σίγουρα θα επανέλθουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχουν καταργηθεί, έχουν ανασταλεί. Ακριβώς. Ό,τι λέγαμε. Δηλαδή ότι τα μέτρα αυτά αργά ή γρήγορα θα είναι μόλις φύγουν οι τουρίστες. Δέκα λεπτά πριν φύγουν, ναι, μισή ώρα μετά. Αλλά με το που τελειώσει το τουριστικό κύμα, θα έχουμε ξανά κάποιες μορφές lockdown. Και όχι μόνο αυτό. Όταν λέμε ότι έχουν ανασταλεί τα μέτρα, εννοούμε ότι έχει ανασταλεί η υποχρεωτικότητα, δηλαδή τα πρόστιμα. Δεν έχουν αρθεί οι συστάσεις. Οι συστάσεις υπάρχουν. Οι επιστήμονες μας το λένε συνέχεια. Σαφώς. Επομένως, συστάσεις... στην ουσία ούτε καν έχουν ανασταλεί τα μέτρα. Στην ουσία. Μόνο τα πρόστιμα έχουν ανασταλεί. Θα έχουμε να δούμε, λένε κάποιοι, εξελίξεις. Θα έχουμε τα θέματα της ενέργειας. Θα έχουμε την ακρίβεια. Θα έχουμε τον COVID. Πού να πάει Μητσοτάκης εκλογές? Πού να πήγαινε? Αυτή η επιταγή ακρίβεια σαβαβά τελικά, Δεν ακούμε τίποτα πια για αυτή. Κάποια στιγμή. Λέγανε θα δώσουμε. Αν λάβουμε υπόψη και το καμπανάκι που κρούει η Ευρώπη, για τον Κένταυρο, τη νέα μετάλλαξη που λένε ότι είναι υπερμεταδοτική,
και που ακόμα δεν ξέρουν τι επιπτώσεις θα έχει, τότε δύσκολα τα πράγματα. Κένταυρος λέγεται, είναι παραλλαγή. Ο Κένταυρος, ναι. Είναι μια νέα παραλλαγή η οποία βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Ξεκίνησε μένα από την Ινδία, πήγε στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια ανιχνεύτηκε σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία. Θεωρείται επαναμεταδοτικός, αυτό είναι το... Ναι, ναι, και περιέχει, λέει, τεράστιο αριθμό επιπλέον μεταλλάξεων σε σχέση με την παραλλαγή ΒΑ2, από την οποία η νέα παραλλαγή πιθανόν εξελίχθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έγινε πιο ανθεκτική. Σημαίνει ότι είναι πιο ανθεκτική, διότι έχει πολύ περισσότερες μεταλλάξεις. Σκοτώνει πιο εύκολα. Αυτό ακόμα δεν το ξέρουν, διότι λέει ότι όσοι νοσήσουν θα έχουν, θα έχουν κρυολόγημα και αυτά που έχει η γρήπη. Άρα μην τρομοκρατούμε, κύριε Τσίβε, τον κόσμο. Mm-hmm. Δεν λένε θα πεθάνεις. Ναι, ότι μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Λένε όμως ότι ακόμα βρίσκεται υπό παρακολούθηση, διότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δείχνουν ότι μπορεί να είναι πιο μεταδοτική ή μπορεί να συνδέεται με μια πιο σοβαρή ασθένεια. Όμως τα στοιχεία αυτά δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμα. Μάλιστα. Και το ίδιο λέει και ο ΠΟΗ. Λέει ότι το έχουν υπό παρακολούθηση. Έχουμε και το Κένταυρο πλέον. Μα, ελάτε. Έχουμε και το Κένταυρο. Και μετά το Κένταυρο, πόσες παραλλαγές θα έχουμε? Γιατί ο Κένταυρος λέει επιφυλάσσει πολλές μεταλλάξεις. Να είχαμε δουλειά. Ωραία, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, ναι. Μάλιστα. Τους Τιτάνες μετά. Πάμε γρήγορα, πάμε να δούμε τις σημερινές προσφορές από την Εφη Ευστρώμα, την ηλική βιομηχανία αυτομάτων. Γεια σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ στην ΕΦΕΣ ψάχνουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να αποκτήσετε υπνοσύμνολα στις χαμηλότερες τιμές. Πλέον όλοι το ξέρετε αυτό. Όμως, εμείς το πάμε και λίγο παραπέρα. Ψάχνουμε να βρούμε τους πιο δυνατούς συνεργάτες, έτσι ώστε να σας κάνουμε τη ζωή ακόμα πιο εύκολη. Έτσι, πλέον εμείς στην ΕΦΕΣ, μαζί με την TBI Bank, μια πολύ δυνατή συνεργασία, ΕΦΕΣ με TBI Bank, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε τα υπνοσύνολα της επιλογής σας έως 60 δόσεις. Με έως 60 δόσεις. Μια μοναδική ευκαιρία. Μπορείτε με 10, με 20, με 30 ευρώ το μήνα να αποκτήσετε το υπνοσύνολο στρώμα ή κρεβάτι το οποίο σας ταιριάζει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο. Χωρίς να προβληματιστείτε καθόλου ούτε για τις χαμηλές τιμές, καθόλου για το οικονομικό. Μια μοναδική ευκαιρία από την ΕΦΕΣ. Συνεργασία ΕΦΕΣ με TBI Bank. Μια μοναδική συνεργασία που θα σας δώσει την ευκαιρία πραγματικά να αποκτήσετε με τον πιο εύκολο τρόπο το υπνοσύνολο που πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, πάμε τώρα. Έχουμε την καταδίκη του παιδοχειρούργου για τον ακροτηριασμό 2 δακτύλων στο βρέφος. Ναι. Για πες μας. Μία ιστορία που ξεκίνησε από το 2017. Ναι. Όταν το 15 μηνών τότε αγοράκι χρειάστηκε να υποβληθεί σε μία επέμβαση διαχωρισμού δακτύλων, καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα εκγενετής. Μάλιστα, όπως λέει ο πατέρας του παιδιού, ο γιατρός του είχε διαβεβαιώσει ότι είναι μία επέμβαση ρουτίνας, ότι το παιδί μετά θα έβγαινε από το νοσοκομείο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και ότι μάλιστα θα χρησιμοποιούσε και κάποιο τύπου μοσχεύματα για να μπορεί το παιδί να έχει ένα πλήρως λειτουργικό χέρι. Και μάλιστα, πως του είχε πει κιόλας ότι είναι εντελώς επέμβαση ρουτίνας και ότι είναι πολλά παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα στη βρεφική τους ηλικία, εγκαινετής δηλαδή, και στη συνέχεια δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβλημα. Γίνεται λοιπόν το χειρουργείο. Εκεί καταλαβαίνει λοιπόν ο πατέρας του παιδιού, μόλις βγαίνει το παιδί από το χειρουργείο, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα μοσχεύματα. Ο γιατρός λοιπόν το διαβεβαίωσε ότι όλα πηγαίνουν καλώς και ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει μοσχεύματα. Το περίεργο της υπόθεσης ήταν, όπως περιγράφει και ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού, ότι όσο καιρό πήγαινε στον γιατρό για να βλέπει πώς πηγαίνει το παιδί, δεν άφηνε τους γονείς να είναι ποτέ μέσα, δεν τους άφηνε ποτέ να αλλάξουν τις γάζες στο παιδί και τους έλεγε ότι αν πάτε σε άλλο γιατρό, μην μου ξαναφέρετε εμένα το παιδί εδώ. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζουν οι γονείς, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και σε μία αλλαγή που γίνεται στο ιατρείο, βλέπουν ότι τα δάχτυλα του παιδιού είναι κατάμαυρα. Εκεί καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά. Ο γιατρός παραδέχτηκε το λάθος του, ότι έκανε λάθος, και ότι θα προσπαθήσει να το διορθώσει και δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και όπως λέει ο πατέρας του παιδιού, γίνεται ένα δεύτερο χειρουργείο για να καθαρίσει, όπως τους είπε, τους νεκρωμένους ιστούς,
Αλλά τελικά ακροτηρία στα δάχτυλα του τα δύο δάχτυλα του παιδιού, χωρίς να τους πει απολύτως τίποτα. Οι γονείς το καταλάβανε εφόσον πήγανε στο σπίτι. Ο γιατρός λοιπόν λέει ότι δεν ήταν ιατρικό λάθος. Καταδικάστηκε! Τώρα στην ουσία αυτό δεν είναι καταδίκη. Δεν είναι καταδίκη. Όχι, 6 μήνες με αναστολή. Καταδίκη είναι. Ναι, εντάξει, αλλά ναι. Αλλά. Πάμε τώρα γιατί έχουμε άγνωστους να πυροβολούν 25χρονο στη μέση του δρόμου. Οι οποίοι μάζεψαν και τους κάλικες και εξαφανίστηκαν. Μαφιόζικη επίθεση κι αυτή στη Θεσσαλονίκη. Μαφιόζικη επίθεση και αν σκεφτεί κανένας ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα είχαμε περιστατικό μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θύμα έναν 22χρονο τότε. Αυτή τη φορά θύμα είναι ένας 25χρονος ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο γεννηματά της Θεσσαλονίκης. Χτες λοιπόν το βράδυ όπως περπατούσε στην περιοχή της Νεάπολης, ο 25χρονος, 3 άτομα τον ακολουθούν, ο ένας όπως λένε περίοικοι, οι οποίοι δώσανε μαρτυρικές καταθέσεις και στην αστυνομία κρατούσε πιστόλι ένας εκ των 3 και αρχίζουν και πυροβολούν τον 25χρονο στο ύψος του θώρακα όπου έχει 3 πλήγματα. 3 πλήγματα τα οποία όμως δεν στάθηκαν ικανά έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτός να πέσει κάτω και να μείνει στον τόπο. Ο 25χρονος κράτησε δυνάμεις και όπως λένε αυτοί που είδαν το περιστατικό παρά το γεγονός ότι οι 2 δράστες ακόμα προσπαθούσαν να τον πιάσουν κατάφερε να τους ξεφύγει, να φύγει 400 μέτρα μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου που είναι ένας κεντρικός δρόμος της περιοχής και να φτάσει μέχρι ένα βενζινάδικο όπου εκεί τελικά συνελήφθη από ομάδα της, Δίας η οποία περιπολούσε στο σημείο και είχε πάρει το σήμα, Φίλιππε. Πάμε να ακούσουμε τη μαρτυρία. Εξηγήστε μας λιγάκι, κατέβηκε ο νεαρός, κατέβηκε από εδώ προς τα κάτω. Από εδώ, αφού εκεί αίματα εκεί πέρα, να πάω εδώ πέρα σταμάτησε. Μιλούσε, σας είπε μιλούσε. Κάτι. Τη λέξη, δηλαδή αστυνοφόρο καλούσε, αστυνοφόρο, τίποτα άλλο. Και μετά πήγε και θέλησε να κρυφτεί κάτι τέτοιο. Μάλλον για να μπει στο αποθηκάκι να κλείσει την πόρτα. Πήγε σε εκείνο το αποθηκάκι του πρατηρίου. Ναι, το βγάλαμε έξω και τελείωσε. Και μετά κάλυψε κάτω και έφτιανε αίματα. Και κάλυψε αστυνοφόρο εγώ και σε 2-3 λεπτά ήταν αστυνοφόρο εδώ πέρα. Μάλιστα. Αυτά συνέβησαν. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τι έχει γίνει με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Υπήρχαν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία θα πούμε. Γιατί είχαμε ένα ξέσπασμα του ίδιου του υπουργού. Ξέσπασμα στην κυριολεξία. Συλλογικό είναι. Για κάποια τρολ δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, το οποίο τι έλεγαν, Χαραλαμονή. Σε αναρτήσεις λοιπόν έλεγαν ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χτύπησε τη σύζυγό του. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφάσισε να απαντήσει και να διαψεύσει όσα διακινούνται τις τελευταίες ώρες. Σε ανάρτησή του λοιπόν στο Twitter τονίζει ότι η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει και ζητά σεβασμό προς τη σύζυγό του που βλέπει αυτά τα έσχη. Συγκεκριμένα γράφει «Από τότε που μπήκα στην πολιτική έχω ακούσει τα πάντα. Με ψέματα ήθελαν να με κλείσουν στη φυλακή, τώρα όμως η κατάσταση ξέφυγε. Από το Τουρκαντώνης έως, αν είναι δυνατόν, ότι χτύπησα τη σύζυγό μου. Σεβαστείτε μία γυναίκα, μία μάνα και μία σύζυγο που βλέπει αυτά τα έσχη. Φτάνει», έγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μάλιστα. Να πούμε ότι πριν λίγες ώρες, πριν 2 μέρες περίπου, υπήρχαν και φωτογραφίες που είχε βγάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης με τη σύζυγό του σε μια βραδινή έξοδο. Δηλαδή την ημέρα που υποτίθεται υπήρχε το δημοσίευμα ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του, το ζεύγος είχε πάει και είχε βρεθεί σε μια εκδήλωση. Σε ένα τραπέζωμα. Στην Κηφισιά μια παρέα. Ήταν το ύπνο του υπουργού. Το παρακαλώ, βλέπω. Ναι. Και ήταν το δείπνο του υπουργού του κ. Γεωργιάδη σε ένα πολύ γνωστό μαγαζί. Και ήταν μάλιστα και με καλούς φίλους εκεί. Ήταν εκεί η Ευγενία Ιμανουλίδου, η σύζυγός του. Πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Μεγάλη παρέα ήταν. Να πούμε ότι ήταν και ο καθηγητής των Διεθνών Σχέσεων από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κερίδης, που είναι και βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, παρέα και η σύζυγός του. Πολλά άτομα. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, ξαναλέμε, οργισμένη απάντηση του Υπουργού, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
Και εδώ. Είναι χτύπημα κάτω από να πούμε μέση. Λοιπόν, μπορεί ο καθένας να έχει τις διαφωνίες με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Να μην συμφωνεί με την πολιτική του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά που λέει στην πολιτική ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μπορεί να είναι απέναντί του. Αλλά δεν μπορεί για να δεχτεί χτύπημα ο Άδωνης Γεωργιάδης να προσπαθούν να τον διασύρουν με αυτό το χυδαίο τρόπο. Και φανταστείτε το πόσο ενοχλημένος ήταν με όλα αυτά, όπου αναγκάστηκε και να δώσει και απάντηση. Αυτοί που τα γράφουν αυτά δεν σέβονται ότι υπάρχουν παιδιά. Δεν σέβονται ότι υπάρχει μια οικογένεια. Γιατί αυτοί λοιπόν που τα έγραψαν, έγραψαν και άλλα. Για λίγα δυστυχώς, το έχουμε ξαναπεί ότι στο διαδίκτυο διακινούνται πολλά fake news και το κακό είναι ότι ο κόσμος, οι πολλοί κόσμος, αυτά που διακινούνται τα υιοθετεί. Εδώ... Και αυτή είναι η επικινδυνότητα του διαδικτύου. Εδώ μιλάμε όμως για μια αλητεία. Έχει σημασία. Αλητεία η οποία αυτή τη στιγμή... Αλήθεια θα κάνουν αυτά. Δεν χτυπήθηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά παιδάκια. Κάτουσε. Δεν σέβονται τα παιδιά και την οικογένεια. Μπορούνε, αν έχουν στοιχεία, να βγάλουν και την πολιτική ζωή του κάθε Άδωνη Γεωργιάδη συγκεκριμένα. Τέτοια ψέματα όμως, τέτοια λασπολογία για την οικογένεια. Γιατί για την οικογένεια. Γιατί για την πολιτική του. Όχι. Και... Δεν ήταν για θέματα της πολιτικής του. Πιο αυστηρά, ψέματα, ψέματα που να χτυπήσουν την οικογένεια. Τι είναι το πιο σοβαρό. Εγώ πάντως θα έκανα μήνυση. Σε τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι πρέπει να γίνουν μηνύσεις. Πρέπει και αυτός που θα κάνει να ξέρει ότι υπάρχουν συνέπειες. Και ξέρει πού προήρθε. Ναι. Ένας λόγος. Να πούμε λοιπόν ότι από εκεί που ξεκίνησε το θέμα και γράφτηκε, μετά από δύο μέρες ο συντάκτης του κειμένου έρχεται με νέα του ανάρτηση και λέει ότι εγώ δεν αναφερόμουν στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά σε άλλον υπουργό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που είναι κλεγμένος στην επαρχία. Τρεχαγύρευε δηλαδή. Γιατί τον είχαν φωτογραφίσει ο υπουργός της κυβέρνησης με την μουσικόφιλη σύζυγο. Τι κάνει μια... Και αναφέρει λοιπόν ο συντάκτης του αρχικού κειμένου ότι αναφέρει μουσικόφιλη γιατί ο αδερφός της γυναίκας του υπουργού ασχολείται με τη μουσική. Αυτά έγραψε σε ένα του ανάρτηση ο συντάκτης του κειμένου. Μένουμε εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε γρήγορα να την αποδεσμεύσουμε, να συνδεθούμε με την αγαπημένη μας Δώρα Λουκίσα. Πάμε λοιπόν, γιατί είχαμε απατεώνες που πήραν 40.000 ευρώ από μία ηλικιωμένη γυναίκα, τάζοντάς της πως θα της δώσουν το επίδομα αυτό του Power Pass. Ναι, είναι οι δράσεις αυτές έχουν ξαναχτυπήσει τη συγκεκριμένη περιοχή στην Ηλία. Παντού χτυπάνε. Σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απλά στην προσοχή. Στην Ηλία έχουν κάνει το μεγαλύτερο λογαριασμό τους 150.000 ευρώ. Στο σύνολο έχουν φάει. Όχι, για μία πάτη μιλάμε 150.000 ευρώ. Στην Ηλία δεν είναι συγκεκριμένη των 40.000 ευρώ. Πάντως έχουν φτάσει να πάρουν μέχρι και 150.000 ευρώ οι συγκεκριμένοι. Τώρα λοιπόν στόχος τους μία επιχειρηματίας μεγάλης ηλικία, η οποία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης. Της είπαν ότι πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία προκειμένου να πάρει το Power Pass. Η ίδια λοιπόν έπεσε θύμα, τους έδωσε τους προσωπικούς της λογαριασμούς, κωδικούς και λογαριασμούς στην τράπεζα, με αποτέλεσμα 40.000 ευρώ να κάνουν φτερά. Τσαβάνε για τα λεφτά. Μπαμπαμ. Μπαμπαμ. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο πάντως να έχουμε κάθε μέρα τις ίδιες ειδήσεις. Και για δηλαδή... μιλάμε για τρελά πως μπαίνουν μέσα και σου ξαφρίζουν όλο το λογαριασμό. Πάμε Δώρα. Δώρα, είσαι εδώ. Εδώ είμαι. Πάμε top drop, φτιάξε μας το πρόσωπο, φτιάξε μας το δέρμα, φτιάξε μας τη διάθεση, δώσε μας προσφορές σου. Βέβαια, είμαι εδώ στο στούντιο της TV Forum ακριβώς για να σας πω για τις προσφορές που έχει η TV Forum. Μία από αυτές είναι το top drop, είναι ένα εκπληκτικό serum το οποίο έχει έρθει να κάνει την επανάστασή του τώρα.
για όλους όσοι θέλουν να έχουν μια πιο νεανική επιδερμίδα. 3 εντελώς διαφορετικά υαλουρονικά οξέα και βεβαίως βιταμίνη C, πολύ βιταμίνη C, μα πάρα πολύ βιταμίνη C, εκχυλίσματα περγαμόντο, μανταρίνι και όλα αυτά τα οποία μπορούν να συνθέσουν τη βιταμίνη C σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορέσει να κάνει καλά την απορρόφησή του το υαλουρονικό οξύ. Τα 3 διαφορετικά υαλουρονικά οξέα, βέβαια μιλάμε και για κολαγόνο που έχει μέσα και αλόε βέρα, που σημαίνει ότι έχει και καταπραϊτικές ιδιότητες σε κάτι μέσα στα εξανθήματα, για παράδειγμα στις πανάδες, εξάλληπτες πανάδες τώρα το καλοκαίρι που είναι πολύ βασικό, και γενικότερα στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, επειδή χρειαζόμαστε ένα φιλμ προστασία στο πρόσωπό μας, το Top Drop έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό πάντα. Να πούμε ότι το χρησιμοποιούμε πρωί και βράδυ, είναι σέρουμ προσώπου, έτσι, το βάζουμε στο πρόσωπό μας. Τώρα για τις σταγόνες που θα χρησιμοποιήσετε, επειδή οι άντρες έχετε περισσότερο ξηρό δέρμα, σίγουρα θα χρειαστείτε λίγο περισσότερο. Ωστόσο και οι γυναίκες, εάν δεν έχετε ενυδατωμένο πρόσωπο, θα το δείτε. Υπάρχει εδώ δοσομετρητής, το πατάτε μία φορά και αφήνετε μία σταγονίτσα επάνω. Και όσες σταγόνες θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε, ανάλογα βέβαια με το πρόσωπό σας και το πόσο είναι καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα ή όχι. Πολύ βασικό να πούμε ότι η απορρόφηση γίνεται άμεσα, ειδικά στα ενυδατωμένα πρόσωπα, και θα δείτε το πρόσωπό σας να ενυδατώνεται άμεσα, γι' αυτό μην ξεχνάτε να το χρησιμοποιείτε και πρωί και βράδυ. Και βέβαια να πούμε ότι το βράδυ έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει και τυχόν φθορές που μπορεί να υποστεί η επιδερμίδα μέσα στην ημέρα. Οπότε καλό είναι να το χρησιμοποιούμε και τις 2 φορές για να μπορέσει να κάνει την δουλειά που πρέπει να κάνει. Μέσα σε 10 ημέρες, ωστόσο, το πρόσωπό μας φαίνεται εντελώς διαφορετικό. Είναι σαν να έχουμε κάνει τη μεσοθεραπεία σπίτι μας, που πραγματικά είναι γεγονός. Στο 211 λοιπόν 1600 βρίσκεται και εσείς τις υπέροχες αυτές προσφορές στη TV Forum, όπως είναι το Top Drop. Παίρνετε τώρα 2, 39 ευρώ και 90 λεπτά είναι η τιμή. Και βέβαια δώρο τα έξοδα αποστολής, που είναι πάρα πολύ βασικό. Top Drop λοιπόν, το σέρουμ αυτό το οποίο έχει κάνει την επανάστασή του τώρα. Δεν έχει κλείσει ούτε μήνα και πραγματικά έχει γίνει χαμός. Μιλάμε για βιταμίνη C, πολύ πλούσιο σε βιταμίνη C. 3 εντελώς διαφορετικά υαλουρονικά οξέα. Ένα σέρουμ το οποίο είναι ανεπανάληπτο. Δεν έχετε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Πραγματικά κάνει δουλειά. Θα το δείτε και όταν το πάρετε. Είναι πολύ καλή περίπτωση να το πάρετε τώρα που είναι σε προσφορά, γιατί είναι προσφορά γνωριμίας, οπότε δεν ξέρω μέχρι πότε θα ισχύει. Είναι σέρουμ προσώπου με βιταμίνη ενισχυμένη, βιταμίνη C, κολαγόνο, 3 εντελώς διαφορετικά υαλουρονικά οξέα, όχι ένα υαλουρονικό, 3 εντελώς διαφορετικά υαλουρονικά οξέα και εκχύλισμα περγαμόντο και μανταρίνι για την ενίσχυση, όπως είπαμε, τη σύσταση σε βιταμίνη C, που είναι πολύ βασικό. Να πούμε ότι η βιταμίνη C χρειάζεται και στο δέρμα μας και για την απορρόφηση από τα υαλουρονικά οξέα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Προλαμβάνει λοιπόν, όπως είπα προηγουμένως, και βοηθάει τώρα το καλοκαίρι στη μείωση των δυσχρωμιών, αν έχουμε τυχόν πανάδες και όλα αυτά τα οποία μπορεί να μας προκαλέσει είτε η ρήπανση, είτε η ατμοσφαιρική, η ατμοσφαιρική ρήπανση ή τα μικροσωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει, χρειαζόμαστε ένα φιλμ προστασίας για να αποφύγουμε τις φλεγμονές. Πολύ βασικό. Στο 211.600 βρίσκεται την υπέροχη αυτή προσφορά. Βεβαίως προλαμβάνει και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα και την προοργύρανση, βέβαια, που δεν τη θέλουμε σε καμία περίπτωση. Προσφέρει λάμψη για μια πιο φωτεινή επιδερμίδα. Το Top Drop τώρα, αν το δοκιμάσετε τώρα, σήμερα, αύριο, θα δείτε μέχρι κάποιες μέρες μετά εντελώς διαφορά, ανάλογα και με το δέρμα σας και το πρόσωπό σας. Δηλαδή, αν έχει πολλές ανάγκες στο πρόσωπο, το βλέπουμε μέσα σε 10 μέρες. Αν δεν έχει και έχετε ένα έτσι κι αλλιώς υπέροχο προσωπάκι, οπότε με το Top Drop το ενισχύετε ακόμα πιο πολύ, άμεσα βλέπετε τη διαφορά, σήμερα, αύριο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης και ο τρόπος που το απλώνουμε για να μπορέσει να κάνει την απορρόφησή του, απόλυση στη βάθος του δέρματος και να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Top Drop, νομίζω, ήρθε να κάνει επανάσταση και ναι, την έχει κάνει. 2.11.1600. Εννοείται 2.11.1600, τα δύο τεμάχια μόνο 39.90 και δώρο το έξω αποστολής, τέτοια τιμή δεν υπάρχει. Και μας φτιάχνεις το δέρμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.